Άγνωστο τώρα παραμένει ποιος είναι ο βουλευτής που μετέφερε τα χρήματά του πέρυσι το Μάιο στο εξωτερικό. Κατεπήγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ποσό του 1 εκατομμύριο ευρώ που φέρεται να μετέφερε ο βουλευτής δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του, διέταξε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης. Τα ονόματα δίνουν και παίρνουν στη Βουλή για το ποιος είναι ο βουλευτής που μετέφερε τα χρήματά του στο εξωτερικό. Οι αντιδράσεις συνεχίζονται όσο το όνομα δεν αποκαλύπτεται και μετά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών, ο αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής, Βαγγέλης Αργύρης, έδωσε εντολή στους ορκωτούς λογιστές να ελέγξουν το πόθεν έσχεση της συγκεκριμένης περίοδου. Να αποκαλυφθεί είτε από τον ίδιο, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε από πάντα αρμόδιο, να αποκαλυφθεί εδώ και τώρα το όνομα αυτού του ανθρώπου που έκανε αυτή την μη ηθική πράξη, την μη πατριωτική πράξη. Ο πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος, ζήτησε επίσης από τον πρόεδρο της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, κ. Νικολούδη, να δώσει στη δημοσιότητα το όνομα του βουλευτή που μετέφερε τα χρήματά του στο εξωτερικό. Η απάντηση όμως ήταν αρνητική. Ο Προκόπης Παυλόπουλος και ο Λεωνίδας Γρηγοράκος ζήτησαν με τη σειρά τους, μιλώντας στη Βουλή, να ξεκαθαρίσει το ζήτημα για να μην σπηλώνονται τα ονόματα των βουλευτών. Πολιτικά αήθη χαρακτήρισε τη στάση του βουλευτή που μετέφερε τα χρήματά του στο εξωτερικό, η Ντόρα Μπακογιάννη. Ισχύει ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Πώς να το κάνουμε τώρα, και πάντως δεν είναι πολιτικά ηθικό. Άρα δεν μπορεί 299 βουλευτές να διαβάζουν στα μάτια του κόσμου το ερωτηματικό. Πρέπει να σκεφτείς εσύ που έβγαλες το 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό. Ιωάννα Μάνδρου, μπας και εσύ που έβγαλες ένα εκατομμύριο στο εξωτερικό. Δεν είμαι βουλευτής εγώ. Λοιπόν. Και δεν έχω και ένα εκατομμύριο. Και το ΣΔΟΕ στο χώρο, Ιωάννα, για αυτή την υπόθεση που παίρνει πλέον πολύ μεγάλες διαστάσεις, προκαλείς άλλο. Προκαλείς άλλο και φημολογία η οποία δεν ελέγχεται, στο ποιος είναι τελικά αυτός ο άγνωστος Χ. Το ΣΔΟΕ πράγματι μπήκε στο χώρο των ερευνών, προκειμένου να ερευνήσει αν αυτός ο βουλευτής Χ, άγνωστος Χ, έχει το εισόδημα αυτό πράγματι από τα εισόδηματά του και αν το εισόδημα αυτό έχει φορολογηθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση ΣΥΑ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώς θα αποκαλυφθεί το όνομα αυτού του κοινοβουλευτικού άντρα ή γυναίκας. Ποιοι τρόποι εξετάζονται για να βγει το όνομα στη δημοσιότητα, γιατί η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη από τους βουλευτές? Πράγματι, εξετάζονται δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι κοινοβουλευτικός, θα λέγαμε, κοινοβουλευτική οδός. Να κληθεί ο κύριος Νικολούδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αναζητείται τρόπος ώστε να μπορέσει να πει το όνομα, διότι ο ίδιος επικαλείται και σωστά βέβαια το νόμο που του το απαγορεύει, προκειμένου και κλεισμένων των θυρών αποκαλύψει το όνομα του συγκεκριμένου βουλευτή, η άνδρας ή η γυναίκας, δεν ξέρουμε τι είναι. Ο δεύτερος είναι μέσω του ΣΔΟΕ, δηλαδή στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ, το ΣΔΟΕ έτσι κι αλλιώς ψάχνει τα κεφάλαια που έφυγαν στο εξωτερικό τα 2 τελευταία χρόνια. Επικεντρώνει λοιπόν τώρα και σκανάρει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών σε ποσά 1 εκατομμύριο στη συγκεκριμένη επίμαχη περίοδο, προκειμένου να εντοπιστεί όνομα βουλευτή, γυναίκας ή άνδρα, για να εντοπιστεί μέσω αυτού του τρόπου. Άλλος τρόπος βέβαια είναι να το πει ο ίδιος, αλλά δεν βλέπω φως. Ιωάννα, όλα αυτά δεν αναγράφονται στο πόθεν έσχεση των βουλευτών. Εσύ αναγράφονται, όπως ξέρεις πολύ καλά, το πόθεν έσχεση... Είναι το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Ναι, όπως ξέρεις, η ιστορία του πόθεν έσχεση είναι μία των βουλευτών και των πολιτικών προσώπων. Είναι πραγματικά μία πολύ πικρή και οδυνηρή ιστορία. Έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα πάρα πολλές φορές. Έχει εξαγγελθεί αλλαγή του τρόπου που θα ελέγχονται οι βουλευτές και το πόθεν έσχεση, γιατί ούτε πόθεν ελέγχεται ούτε έσχεση. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μια απλή καταγραφή, ό,τι θέλω δηλώνω, αυτό που είπε ο αείμνηστος Τσαρούγης, ό,τι δηλώσει στην Ελλάδα είσαι. Από εκεί και πέρα όμως ούτε νομοθετικές μεταβολές έχουν γίνει και πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίες μας λένε ότι πράγματι αυτή την εποχή, τώρα που γίνεται η φασαρία για τον βουλευτή με το 1 εκατομμύριο, η αυτή η Επιτροπή για το Πόθεν Έσχεση εξετάζει 2-3 περιπτώσεις βουλευτών, οι οποίες εμφανίζουν αποκλήσεις από τη μια χρονιά στην άλλη για κάποια ποσά τα οποία είναι σημαντικά. Που έχουν σχέση με τον βουλευτή με το 1 εκατομμύριο. Όχι, δεν έχουν σχέση με το 1 εκατομμύριο. Μάλιστα. Αυτοί απλώς πληρώσανε διότι τους ελέγχουν για τις αποκλήσεις. Και υπάρχει, τα ονόματά τους παίζουν σε αυτές την τρίλιζα που παίζουμε κάθε μέρα. Είναι ο Τάδε, είναι ο Δίνα. Λοιπόν, να δούμε και συνέχεια πάντως του ΣΥΡΙΑ, αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο.